Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Προκειμένου μαζί να δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τι ακριβώς συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι συμβαίνει στις γύρω χώρες από εμάς. Αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα από την Κυριακή μετά και την παραίτηση του κυρίου Καμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βεβαίως είναι οι πολιτικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην χώρα μας. Δύο μέρες διήρκησε η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. 151 ήταν οι βουλευτές που έδωσαν την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και οι υπόλοιποι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Με το βλέμμα τώρα στραμμένο βρίσκεται η κυβέρνηση για την συμφωνία των Πρεσπών, για την ψήφιση, για την συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές και αμέσως μετά την ψήφιση αυτής της συμφωνίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε πολύ σφοδρά στον κύριο Μητσοτάκη και το αντίστοιχο βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης. Θα συνομιλήσουμε λίγο να δούμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, είναι ο σύμβουλος επικοινωνίας του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα κύριε Παλαιστίδη και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ σκληρή κόντρα, κύριε Λαζαρίδη, στην Ελληνική Βουλή για, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε, κύριε Παλαιστίδη, δεν έχετε άδικο σε αυτό που περιγράφετε. Αυτό που είδαμε χθες ήταν η τελευταία πράξη μιας πολιτικής φαρσοκομωδίας. Θα έλεγα ήταν ένας κοινοβουλευτικός ελιγμός του ΣΥΡΙΖΑ με τριπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος να ακυστρωθεί ο κύριος Τσίπρας λίγο ακόμα στην εξουσία. Δεύτερος στόχος να στρωθεί ο δρόμος για την ψήφιση της εθνικά επιζήμιας συμφωνίας των Πρεσπών. Και τρίτος στόχος να κρατηθεί στη ζωή, έστω και με πολιτικό αναπνευστήρα θα έλεγα, το μόρφωμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είδαμε, κύριε Παλαιστίδη, βουλευτές να φεύγουν από το ένα κόμμα στο άλλο, να αλληλοδανίζονται, θα έλεγα, βουλευτές μεταξύ... Καλά, και άλλοι βουλευτές φεύγουν, κύριε Λαζαρίδη. Φεύγουν, φύγανε και από τον Ένωση Κεντρών, προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ανεξαρτητός... Συμφωνώ, αυτό λέω. Είδαμε βουλευτές να αλληλοδανίζονται, αυτό λέω. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, είδαμε βουλευτές των ΑΝΕΛ να ψηφίζουν τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό, λέγοντας πως δεν ψηφίζουν τις πρέσπες. Το λέω γιατί άλλους τους διέγραψε ο κύριος Καμένος και άλλους όχι. Ναι. Τέσσερις από τους έξι βουλευτές που στήριξαν την κυβέρνηση, και επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω με ονοματεπώνυμα, αναφέρομαι στην κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κόκαλη, την κυρία Παπακώστα και τον κύριο Ζουράρη, δεν είχαν το σθένος να μιλήσουν, κύριε Παλαιστίδη, για να αιτιολογήσουν την ψήφο τους. Μάλιστα, δύο από αυτούς, η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Κόκαλης, ήταν στην Κίνα και οι άλλοι δύο, ο κύριος Ζουράρης και η κυρία Παπακώστα, έκαναν τους Κινέζους. Αυτό συνέβη. Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα δεν έχει υποστεί τέτοιον ευτελισμό. Κατάφερε αυτή η κυβέρνηση το πρωτοφανές, να καταντήσει την Ελληνική Βουλή να μοιάζει με τη Βουλή των Σκοπίων. Άρα λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σας, όταν έχουν συμβεί αυτά τα οποία μόλις σας περιέγραψα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λογικό να υπάρχει ένταση, όταν μάλιστα δεν διακυβεύεται το μέλλον της κυβέρνησης, διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας μας, διακυβεύεται το μέλλον της Μακεδονίας μας. Και γι' αυτό το λόγο η τόνη πρέπει να είναι και πιο υψηλή, θα έλεγα, πάντα όμως με πολιτικά επιχειρήματα. Τώρα, με όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, κύριε Λαζαρίδη, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ήταν τέτοιες οι εντάσεις που δεν ξέρω αν κάνουν καλό στο δικό σας κόμμα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή στα υπόλοιπα κόμματα. Διαπιστώνετε ότι μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, μετά την παραίτηση Καμένου, τα μικρά κόμματα τελούν υποδιάλυση. Για να μην σας πω ευθέως ότι έχουν διαλυθεί.
Και πολύ φοβούμαι με την τακτική η οποία εφαρμόζεται, μην διαλυθούν και άλλα κόμματα. Μην έχουμε και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών από τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Παλαιστίδη, το πρωτεύον είναι να μην φτάσει να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει καταβάλει όλες τις προσπάθειες από τον περασμένο Ιούνιο, καταθέτοντας τότε, σας θυμίζω, την πρόταση δυσπιστίας, την οποία δεν στήριξε ο κύριος Καμένος, ο οποίος τώρα θυμήθηκε να βάλει ξανά τη στολή του Μακεδονομάχου, νομίζοντας ότι οι πολίτες τρώνε σανό. Άρα εδώ που έχουμε φτάσει, η προτεραιότητά μας είναι αυτή. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ρεαλιστής, κύριε Παλαιστίδη. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση με πρόθυμους και δεκανίκια θα καταφέρει να βρει τους 151 βουλευτές για να περάσει και αυτή την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί ο Πρωθυπουργός, το πιστεύουνε. Θέλετε να σας θυμίσω κορυφαία στελέχη το 2008, όταν ο Κώστας Καραμαλής έδινε τη μεγάλη εθνική μάχη και επιτυχημένη μάλιστα μάχη στο Βουκουρέστι, που καλούσαν την τότε κυβέρνηση να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα. Είχε δε το θράσος ο Πρωθυπουργός να μας παρουσιάσει την χθεσινή ρηματική διακοίνωση των Σκοπίων, ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ως προς τον όρο για την ηθαγένεια και την εθνότητα. Προσέξτε, καταρχήν, αν δείτε τη ρηματική ανακοίνωση, που προφανώς την έχετε δει, λέει Republic of Macedonia, Δημοκρατία της Μακεδονίας, να ξεκινήσουμε από εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Άλλωστε, το τονίζω και πάλι, στην ίδια τη διακοίνωση, η οποία προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς και οι πολίτες, είχε σκοπό να ενισχύσει την έολη επιχειρηματολογία του κυρίου Τσίπρα, γίνεται αναφορά δύο φορές σε μακεδονικό λαό. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνεται, ό,τι είναι δυνατόν, να μην ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα. Τώρα... Και γι' αυτό πανηγυρίζει ο κύριος Ζάεφ, κύριε Παλαιστίδη. Καμένος, μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει μια ξεκάθαρη θέση για αυτό το ζήτημα, το μακεδονικό, και θα στηρίξει την πρόταση μορφής την οποία ενδεχομένως θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Καμένος, το τονίζω ξανά, ξαναθυμίσει και τώρα να βάλει την στολή του Μακεδονομάχου, να ανέβει στο Βουκεφάλα και να μας το παίζει τέλος πάντων ως αυτός ο οποίος υπερασπίζει τα ιερά και τα όσια της Μακεδονίας. Δεν τον πιστεύει κανείς. Ένα. Δεύτερον, αν πραγματικά ο κύριος Καμένος ήθελε αυτή η συμφωνία να μην ψηφιστεί, δεν έπρεπε να είχε δώσει τον περασμένο Ιούνιο το στυλό στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κοντζιά να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία, και θα έπρεπε να είχε συμβάλει στην πτώση της κυβέρνησης υπερψηφίζοντας την τότε πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Έρχομαι όμως τώρα στην καρδιά του ερωτήματός σας. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παλαιστίδη. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα στη συνέντευξή του στον Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου. Για μας το βασικό ζήτημα, ας πάρουμε την υπόθεση εργασίας ότι τα Σκόπια θα ονομαζόταν κεντρικά Βαλκάνια, ξέρω εγώ, Δημοκρατία της Κεντρικής Βαλκανικής. Και υπήρχε το ίδιο ζήτημα που υπάρχει σήμερα με την εθνότητα, τη γλώσσα και την ταυτότητα. Θα μας ικανοποιούσε η συμφωνία? Προφανώς και δεν θα μας ικανοποιούσε η συμφωνία. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, την ταυτότητα και την εθνότητα, και στη συνέχεια να μπούμε στη συζήτηση για οτιδήποτε άλλο και προφανώς και για το όνομα. Άρα εμείς αυτό λέμε, να μην ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς δεν πρόκειται να την κυρώσουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο ως κυβέρνηση. Αν δεν τη βρούμε ανοιχτή τη συμφωνία, αν πέσει η κυβέρνηση δηλαδή, με τον Α ή τον Β τρόπο, γιατί μπορεί να μην βρει την πλειοψηφία στην Βουλή για το ζήτημα της συμφωνίας και να μην έχει πλέον την πολιτική νομιμοποίηση. Οπότε ο κύριος Τσίπρας θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές
άμεσα και όχι στους σχεδιασμούς που κάνει για τον Μάιο ή τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσει κουβέντα από μηδενική βάση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα τρία στοιχεία τα οποία σας προανέφερα. Και αύριο και την επόμενη εβδομάδα, που ενδεχομένως να έχουμε την ψηφοφορία της Συμφωνίας των Πρεσπών, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ σας λέω ότι μέχρι και τώρα υπάρχει μια κρίσιμη συνεδρίαση του ποταμιού. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δύο από τους βουλευτές του ποταμιού θα στηρίξουν αυτή τη συμφωνία. Συζητείτε το όνομα του κυρίου... Δεν θυμάμαι τώρα. Από την... Όχι, είναι και ίσως και από το κόμμα του κυρίου Λεβέντη υπάρχει μια πληροφορία και μια διαρροή. Εγώ σας λέω ότι έχει 153. Εδώ 155. Ακούγονται και άλλα ονόματα του κυρίου Κρεμαστινού, του κυρίου Θεοχαρόπουλου. Όχι, ο κύριος Θεοχαρόπουλος μπορεί. Ναι. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι 151, είναι 153, είναι 155. Αυτό ίσως θα έχει και μικρή σημασία, συνταγματικά πια. Σας λέω ότι πείτε ότι δεν περνάει αυτή η συμφωνία. Είναι έτοιμα τα κόμματα της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη αύριο, αν ο κύριος Τσίπρας πει δεν πέρασε αυτή η συμφωνία, πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Πανέτοιμοι είμαστε. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε, μας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ζητάμε εκλογές εδώ και δύο και πλέον χρόνια. Εμείς ήμασταν πολύ σίγουροι ότι για πρώτη φορά ζητήσαμε εκλογές τον Απρίλιο του 2016. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι αν είχαν γίνει τότε οι εκλογές η χώρα θα ήταν σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Και να σας πω και κάτι, ο κύριος Τσίπρας από χθες το βράδυ είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Και το λέω γιατί έχει 145 βουλευτές ο ίδιος και 6 πρόθυμους, στους οποίους γι' αυτό πιστεύουμε ότι έχουν δοθεί ανταλλάγματα. Και μη σπεύσετε να με ρωτήσετε να αναφέρομαι σε χρηματικά ανταλλάγματα. Σίγουρα υπάρχουν υλικά ανταλλάγματα και θα το δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν ο Πρωθυπουργός θα κάνει τον ανασχηματισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, άρα κυβερνά, έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, που το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κύριος Τσίπρας θα ήταν να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Να γιατί θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα υπήρχε κυβέρνηση με 151 βουλευτές, κύριε Λαζαρίδη. 151. Σε ποια κυβέρνηση αναφέρεστε, κύριε Παλαιστίδη, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου, 152 ή 151. Νομίζω 152 και μετά έγιναν 151. Θα σας πω, όχι. Ήταν αντίστροφα. Ήταν 150 συν τον Κατσίκη 151 και μετά από ένα χρόνο πήρε και άλλη μία έδρα τότε η Νέα Δημοκρατία στην Κέρκυρα και γίνανε 152 οι βουλευτές. Υπήρχε όμως από την αρχή της διακυβέρνησης. Δεν προέκυψε ξαφνικά επειδή απεχώρησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και θέλετε να σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που είχε την πλειοψηφία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Δεν θέλετε να σας θυμίσω, γιατί τα θυμάται ο ελληνικός λαός. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, που δεν έχει τους 151 με την έννοια του κόμματος του δικού του ή του σχηματισμού με άλλο κόμμα, όπως ήταν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζί ήταν 153 βουλευτές. Τώρα εδώ υπάρχει ένα συνοθήλευμα και μια περιστασιακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση την οποία πολύ εύστοχα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει κυβέρνηση κουρελού. Κύριε Λαζαρίδη, δεν θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω, δεν είναι ρόλος μου να το κάνω, αλλά βλέποντας κανείς το πώς εξελίσσεται σήμερα η κεντρική πολιτική σκηνή, πολύ φοβούμαι ότι κάνουν κακό όλα τα κόμματα. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, είναι η κυβέρνηση κουρελού, είναι οι βολεμένοι που ψήφισαν. Αυτό, ξέρετε, ίσως να έχει κουράσει τον Έλληνα και τον ψηφοφόρο και πολύ φοβούμαι μη γυρίσει περισσότερο την πλάτη του Έλληνας ψηφοφόρος με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και βλέπονται. Εντάξει, είπαμε να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση σε λογικά πλαίσια. Τώρα θα σε πάω με το κότερο Βόλτα, δεν θα σε πάω με την κυρία Βούλτεψη να ορίεται και όλα αυτά. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι εικόνες. Δεν είναι εικόνες. Γιατί σας είπα, όταν υπάρχει ένα τόσο κρίση, προφανώς δεν είναι εικόνες, αλλά η κυρία Βούλτεψη εξέφρασε μία αντίδραση. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να μην το κάνει, είμαστε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά από την άλλη και η απάντηση του κυρίου Καμένου, ο οποίος συνηθίζει σε αγοραίες εκφράσεις. Να σας θυμίσω, είναι ο άνθρωπος που έλεγε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τα 4,
μας έλεγε γερμανοτσολιάδες, μας έλεγε προσκυνημένους, όχι μόνο ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία και θα επανέλθω σε αυτό που μου βάζετε για το ζήτημα της έντασης. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι όταν υπάρχει ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα, σας το είπα από την αρχή, θα υπάρξει και ένταση. Να σας θυμίσω ότι μόλις προχθές, δεν ξέρω αν είδατε, θα το είδατε φαντάζομαι, τι έγινε στο Κοινοβούλιο στη Μεγάλη Βρετανία με αφορμή το Brexit και την πρόταση μορφής και την καταψήφιση της πρότασης της κυρίας May. Πάντα υπάρχουν εντάσεις, αλλά οι εντάσεις μπορούν να είναι πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτα λογικό με την έννοια των σοβαρών επιχειρημάτων. Yes. Εδώ, ξέρετε κάτι, εδώ έχουμε φτάσει το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι τρομοκρατούμε βουλευτές για να μην ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και ξέρετε κάτι, επειδή με ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι ένας άνθρωπος ήπιος, εγώ θα σας πω ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του στον βουλευτή του. Εξάλλου είναι αντιπρόσωπός του. Και επίσης ο κάθε πολίτης και ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα και είναι δικό του δικαίωμα, δική του επιλογή να ψηφίσει, να καταψηφίσει όποιον βουλευτή επιθυμεί. Τώρα μην μου πείτε ότι θα συμφωνείτε, κύριε Λαζαρίδη, με αυτό το οποίο συμφώνει με τις αφίσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ήθελα. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Παντεστρίδη, έχετε δίκιο. Αυτό που δεν επιτρέπεται λοιπόν είναι απειλές, χυδαιότητες, πόσο μάλλον οι βιοπραγίες. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αυτή και αν προέρχεται. Πάει πολύ όμως, επανέρχομαι στην αρχική μου προσέγγιση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας ζητάνε τα αρέστα, διότι είναι αυτοί που έστειναν κρεμάλες στο Σύνταγμα, αυτοί που χασκογέλαγαν όταν προπυλακίζονταν βουλευτές μας, αυτοί μιλούσαν για πουλημένους γερμανοτσολιάδες, αυτοί τύπωναν αφίσες των βουλευτών που ψήφισαν μνημόνια. Αυτοί επίσης συναντιόντουσαν με τη Χρυσή Αυγή στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό τονίζω. Εμείς καταδικάζουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές πάντοτε. Άλλοι δεν το κάνανε. Λοιπόν. Και νομίζω ότι όταν θα παρακολουθούμε, κύριε Λαζαρίδη, παρακολουθούμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον και πάντα βεβαίως ψύχρεμα και αντικειμενικά. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει και με τις αρμόδιες επιτροπές, γιατί θα έχουμε επιτροπές τις οποίες θα συζητηθεί το θέμα της ονομασίας και αμέσως μετά θα δούμε και πότε θα είναι η τελική ψηφοφορία. Να μην είμαστε και πολύ βέβαιοι ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την ψηφοφορία, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή ένσταση μέσα στις επιτροπές. Γι' αυτό εμείς από χθες έχουμε προειδοποιήσει τον πρόεδρο της Βουλής να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών της Βουλής που θα παραποιούν τις πραγματικές δυνάμεις των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και το λέω αυτό γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 145 βουλευτές, όχι 51, και πλέον η ΑΝΕΛ βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Συνεπώς η νέα κυβέρνηση που συγκροτήθηκε, σας το είπα και πριν, είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και σε όλες τις επιτροπές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ζητεί και να λαμβάνει τη στήριξη άλλων κομμάτων ή ανεξάρτητων βουλευτών. Θα δούμε. Νομίζω ότι σε όλες τις επιτροπές συμμετέχουν βουλευτές όλων των κομμάτων. Θα παρακολουθούμε μέσα από το κανάλι της Βουλής. Βλέπουμε και όλες τις επιτροπές, κύριε Λαζαρίδη. Και θα έχει μεγάλη αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θα πορευτεί. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Έτσι θα πορευτεί άλλωστε η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές με συγκυριακές πλειοψηφίες. Γιατί αυτό ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Παλαιστίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την οποία είχαμε. Θα είμαστε εδώ, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, με αντικειμενικότητα, τα όλα όσα διαδραματίζονται και συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια μαζί σας έως και τις 9 για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω της πλατφόρμας στο TTV. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιφέρεια, εννοώντας το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης,
το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με την συγχώνευση τριών ΤΕΙ. Θα δούμε όμως ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ανησυχίες και υπάρχει έντονος προβληματισμός στην πόλη του Δηδημοτήχου, καθώς εκεί από ό,τι διαφαίνεται και μετά τη συνάντηση που είχαν οι φορείς της πόλης με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Πολυχρονίδη, φαίνεται πως το τμήμα νοσηλευτικής εγκαταλείπει και φεύγει από την πόλη του Δημοτήχου. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας την επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημοτήχου και εκ νέου υποψήφια, την κυρία Βάγια Καραφέιζη. Καλησπέρα σας, κυρία Καραφέιζη. Καλησπέρα σας, κύριε Παλαιστίδη. Λοιπόν, υπήρχε το ΤΕΙ νοσηλευτικής και υπάρχει ακόμα και σήμερα στην πόλη του Δημοτήχου πάρα πολλά χρόνια. Μετά την συγχώνευση και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε επίπεδο των ιδρυμάτων, φαίνεται πως το ΤΕΙ νοσηλευτικής θα αποτελεί παρελθόν σε λίγους μήνες από την πόλη του Δημοτήχου, κυρία Καραφέιζη. Λοιπόν, εχθές υπήρχε μια σύσκεψη μετά από πολλές άλλες σκέψεις που έγιναν την περίοδο αυτή, τα Χριστούγεννα και μετά, κύριε Παλαιστίδη, με τον κύριο Πολυχρονίδη, ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν ο κύριος Δήμαρχος, εγώ, ο κύριος Τοκαμάνης, ήταν ο Σεβασμιότατος και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εκεί. Ήταν εκπρόσωπος του επιμελητηρίου και ο κύριος Πέτροβιτς. Λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά την βιωσιμότητα αυτού του ιδρύματος στην πόλη του Δημοτήχου. Από ό,τι φάνηκε, η διάθεση του Πρίτανη και γενικά της συγκλήτου και της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν είναι θετική, με την έννοια το ότι θέλουν να κρατήσουν ένα τμήμα πανεπιστημιακού στο Δημότιχο. Τα αρνητικά τα οποία... Λέτε να δημιουργηθεί ένα τμήμα πανεπιστημιακού επίπεδου που να λειτουργεί στην πόλη του Δημοτήχου. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι. Αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές και ναι, υπόθηκαν και την προηγούμενη φορά και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων που είχαμε βρεθεί άτυπα με τον Πρίτανη, ήταν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αναφέρθηκε στο κτηριακό, αναφέρθηκε στις θέσεις ΔΕΚ, αναφέρθηκε επίσης και στις υποδομές των εργαστηρίων. Όσον αφορά για αυτά, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ότι οι θέσεις ΔΕΠ είναι κάτι το οποίο δεν αφορά βέβαια το Δήμο του Δημοτήχου, είναι κάτι το οποίο θα δοθούν από κυβερνητικό επίπεδο και έπρεπε ήδη 11 χρόνια τώρα της λειτουργίας του ΤΕΙ, εάν πραγματικά ήθελαν να το στηρίξουν, να δώσουν τις κατάλληλες θέσεις στους καθηγητές. Όσον αφορά τα εργαστήρια του νοσοκομείου, επίσης είναι ένα θέμα το οποίο το παλεύει το Δημότιχο χρόνια. Και εδώ πέρα αυτό είναι, το νοσοκομείο είναι η υποστηρικτική δομή του ΤΕΙ νοσηλευτικής. Πραγματικά ανακουφίζει αφάνταστα τους νοσηλευτές του νοσοκομείου και αυτό θα έπρεπε να υποστηριχθεί, θα έπρεπε να αυτονομηθεί, είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, σαφώς εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ προσωπικά, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι παρευρεθήκαμε στην σύσκεψη την χθεσινή, υποσχεθήκαμε ότι όχι για ένα τμήμα, για δύο και για τρία τμήματα ακόμη θα μπορέσει να βρεθεί κτίριο έως ότου γίνει ένα καινούριο ίδρυμα, ένα καινούριο κτηριακό συγκρότημα, ναι, αξιόπιστο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κυρία Καραφέιζη, από εκεί και πέρα... Ναι. Μήπως τώρα όμως οι συναντήσεις αυτές, οι οποίες η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες με τη Νέα Πρυτανία, με τον νέο Πρίτανη και τους αντιπριτάνης. Μήπως αυτές οι συναντήσεις και τα θέματα, αν θέλετε, κτηριακών υποδομών και εργαστηρίων έπρεπε να είχαν συζητηθεί και να απαιτηθεί, να απαιτήσει η κοινωνία και οι φορείς χρόνια πριν. Διότι τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και νομίζω ότι υπάρχει και στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Δεν αλλάζει κάτι. Ίσως κύριε Παλαιστίδη έπρεπε να είχαν γίνει πολύ καιρό πριν. Δεν θα μπω τώρα σε μια αντιπολιτευτική κουβέντα. Όχι, για το θέμα τι έχουμε πει και πότε πολιτικής το έχουμε πει και αν θα έχουν γίνει. Ναι. Είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το Δημότιχο δεν είναι μια τρύπα στο χάρτη του Εύρου. Διότι κάπως έτσι μας αντιμετωπίζουν και συγγνώμη αν τα λόγια μου είναι σκληρά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
ένα ΤΕΙ το οποίο υπήρχε στο Δημότικο και ήταν υπό τη σκέπη του ΤΕΙ Καβάλας, μεταφέρεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν μπορεί ο κύριος Πρίτανης να μας λέει ότι το Διεθνές μπορεί να το λειτουργήσει σαν τμήμα νοσηλευτικής, όταν ο ίδιος μαζί με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης έχουν ήδη προτείνει ένα πανεπιστημιακό τμήμα στην Αλεξανδρούπολη, σε μια όμορφη πόλη, γνωρίζοντας ότι στο Δημότικο υπήρχε ένα παρόμοιο τμήμα και με την ίδρυση αυτού του τμήματος του πανεπιστημιακού κατευθείαν καταργείται. Δεν μπορεί επίσης μέσα στο σχεδιασμό των πολιτικών, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα, και αυτό είναι πολιτικό κατά την άποψη τη δική μου. Δεν είναι, δεν είναι θέμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Βέβαια παίζει ένα σπουδαίο ρόλο η πανεπιστημιακή κοινότητα, διότι προτείνει, έχει τις μελέτες σκοπιμότητας, συνενεί ή απορρίπτει. Από εκεί και πέρα είναι πρωτίστως όμως πολιτικό. Φαντάζεστε ότι μία πόλη η οποία μέχρι τώρα όχι μόνο ζούσε από αυτά τα παιδιά, ήταν η ανάσα της, ήταν η πνοή της, ήταν η πρόοδος της περιοχής, κατευθείαν νεκρώνεται. Να μας πούν λοιπόν οι πολιτικοί τι θέλουν. Θέλουν ένα δημότικο το οποίο θα νεκρωθεί τελείως. Θέλουν ένα δημότικο το οποίο θα απογυμνωθεί τελείως από τους πολίτες. Διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών γύρω από το ΤΕΙ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτόν τον τομέα. Το Δημότικο είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά και συρρυκνώνεται και πληθυσμιακά και από διάφορα άλλα θέματα. Το τελικό συμπέρασμα, κυρία Γραφέζη, το τελικό συμπέρασμα από τη συνάντηση... Θα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο ευνοϊκά. Δεν είμαστε ούτε στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαστε ούτε Πελοπόννησος, δεν είμαστε ούτε Κεντρική Ελλάδα. Είμαστε το συμπέρασμα από τη συνάντηση ποιο ήταν? Και μάλιστα σε μια περιοχή 500 μέτρα από τα σύνορα, κύριε Παλαιστίνη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Καραφέιση. Κάνατε αυτή τη σύσκεψη, αυτή τη συνάντηση. Το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι? Κλείνει? Το τελικό αποτέλεσμα, καταργείται, όπως το ίδρυμα, ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Κλινική στην Αλεξανδρούπολη. Τελείωσε το ΤΕΙ της Νοσηλευτικής στο Δημότικο? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, κύριε Παλαιστίδη. Εμείς δεν θα πούμε ποιες σχολές θα ιδρύσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το ΔΟΠΟΘΟΥ. Το ΔΟΠΟΘΟΥ, από ό,τι φάνηκε στο Δημότικο, εφόσον δεν πρότεινε καμία σχολή, δεν το ενδιαφέρει το Δημότικο. Αλλά να μην τα ρίχνουμε τα βάρη στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Να αναλάβουν οι πολιτικοί της περιοχής μας, του Εύρου, το βάρος που τους αναλογεί όταν γινόταν ο σχεδιασμός. Για τον Α ή τον Β λόγο, που δεν θα το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Δεν έγιναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν. Έμεινε εκτός σχεδιασμού το Δημότικο. Εσκεμμένα ή όχι. Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσω τη δεδομένη στιγμή. Έμεινε εκτός σχεδιασμού του ΔΟΠΟΘΟΥ. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μια σχολή στο Δημότικο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι φύση αδύνατον. Δηλαδή αυτό ως επιχείρημα είναι, συγγνώμη θα το πω, γελίο και μας υποβιβάζει πνευματικά. Οι σχολές που θα ιδρυθούν στο Δημότικο, απαιτούμε την συνέχιση της σχολής, της νοσηλευτικής, όπως και δύο ακόμη σχολές οι οποίες μπορούν να υποστηριχτούν από το νοσοκομείο, όπως είναι φυσικοθεραπείας και μαιευτικής, και θα πρέπει να είναι κάτω από τη σκέπη του ΔΟΠΟΘΟΥ. Όχι του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Θα δούμε για το επόμενο διάστημα ποια θα είναι και, αν θέλετε, η τελική απόφαση των Βρετανικών Αρχών της Βρετανίας με τα νέα τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θα παρακολουθούμε με εξέλιξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα τμήματα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως υπάρχουν σε αρκετές πόλεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο, κύριε Παλαιστίδη, για να κλείσω. Να. Λοιπόν, θα πρέπει τόσο η πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θράκης, που ανήκουμε στη Θράκη, είμαστε στη Θράκη, νιώθουμε Θρακιώτες, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Να μην μας βάζουν απέναντι. Το Δημότικο θα πρέπει να υποστηριχτεί για πάρα πολλούς λόγους. Και ευνόητους λόγους που δεν μπορούμε να τους πούμε αυτή τη στιγμή. Ας αναλάβει λοιπόν τόσο η πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και η πολιτική της περιοχής μας, το κοινωνικό ντόμινο αυτής της περιοχής. Εκτός κι αν θέλουν να σβήσει το Δημότικο, να μας το πούνε ευθαρσώς, για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα κινηθούμε.
Λοιπόν, κυρία Καραφέιζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και την ενημέρωση. Παρακαλώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τώρα το θέμα των τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, των νέων τμήματων τα οποία θα λειτουργήσουν σε πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βλέπουμε ότι μετά την συγχώνευση τριών ΤΕΗ της Καβάλας των Σερών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως το Δημοκρατίο Πανεπιστημίο Θράκης θα λειτουργήσει τμήμα νοσηλευτικής στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Δεν φαίνεται να προτιμήθηκε η πόλη του Δίδυμο Τείχου. Αυτό αναφέρουν οι φορείς της πόλης και αυτό υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την πόλη τους. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, η ανάπτυξη των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην χώρα μας, στην περιοχή μας και πώς αυτά μπορούν να λειτουργούν και να έχουν μια αξιοπρέπεια όσον αφορά και στις υποδομές αλλά και στους φοιτητές. Μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια. Είναι το θέμα με το οποίο πήγαμε λίγο πριν σε διαφημίσεις για το θέμα των νέων τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ενημέρωση την οποία λάβαμε λίγα λεπτά νωρίτερα είναι ότι στην συνάντηση μεταξύ του κυρίου Πολυχρονίδη, του πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης και για το τμήμα νοσηλευτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προτείνεται η Αλεξανδρούπολη, αλλά και για ένα τμήμα ακόμα στο οποίο ίσως υπάρχουν εμπλοκές, το διεκδικεί και η Τρίπολη και το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, επίσης έχουν προταθεί και έχουν παραχωρηθεί. Θα παραχωρηθούν, με συγχωρείτε, χώροι, κτηριακά και ό,τι άλλο αυτό απαιτεί από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να λειτουργήσουν αυτά τα νέα τμήματα και αυτό που εκφράζουν και οι πανεπιστημιακοί αλλά και οι φορείς της Αλεξανδρούπολης είναι ότι το τμήμα της κτηνιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης θα πρέπει να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη λόγω και της γειτνίασης με την Τουρκία και των πολλών ζωονόσων που μεταδίδονται από την γειτονική χώρα στην Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο την Βρετανία όσο και τους φορείς του Εύρου για να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει με τα νέα τμήματα και πώς αυτά τα νέα τμήματα θα κατανεμηθούν. Θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μιλούμε για το Δημοκρατίο Πανεπιστημίο Θράκης, ένα Δημοκρατίο που έχει συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής. Φοιτούν περισσότερο από 25.000 φοιτητές στο Δημοκρατίο και το οποίο μάλιστα συνεχίζει, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν στη χώρα και οικονομικά και θέματα υποδομών, να βραβεύεται από πάρα πολλές χώρες και από πολύ μεγαλύτερα πανεπιστήμια από ό,τι είναι το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο ένα channel. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμη. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.